Η εμπλοκή και η σύλληψη της 32χρονης αδελφής του ήταν αυτά που έκαναν τον 36χρονο να λυγίσει και να συνεργαστεί με τους ανακριτές της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών. Οι αρχές είχαν περάσει χειροπέδες χθες στη νεαρή μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, καθώς το ενοικιαστήριο έγγραφο του διαμερίσματος, όπου εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών στη μέσα γειτονιά, ήταν στο όνομά της. Παρόλο που είχε υποστηρίξει στην κατάθεσή της ότι τον νίκιασε για λογαριασμό του αδελφού της, το δικαστήριο διέταξε χθες την 7ήμερη κράτησή της. Το απόγευμα, ο 32χρονος λύγησε και αποφάσισε να μιλήσει στα μέλη της ανακριτικής ομάδας, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της αδελφής του στην υπόθεση. Η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη. Ομολόγησε πως τα 40 κιλά ναρκωτικών καθώς και ο οπλισμός που εντοπίστηκε στο υπνοδωμάτιο του διαμερίσματος είναι δικά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος παραδέχθηκε την κατοχή χωρίς ωστόσο να δίνει άλλες λεπτομέρειες για την προέλευση των ναρκωτικών ή αν εμπλέκονται άλλα πρόσωπα στην υπόθεση. Η τεράστια ποσότητα ναρκωτικών κατασχέθηκε το περασμένο Σάββατο ύστερα από πληροφορία που εξασφάλισε η ΚΑΝ και έκανε λόγο για κατοχή και διανομή κάναβης από τον 36χρονο, ο οποίος είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για παρόμοια υπόθεση.